για άλλη μια φορά στον Νίκο, τον Άγιο, να μαζί με τα αδέλφια μας εδώ να δοξάσουμε τον Κύριό μας, να ακούσουμε το Λόγο, το Πνεύμα του Άγιο, να ακούσουμε τα προβλήματα των αδελφών μας, να προσευχηθούμε μαζί με αυτούς για τα προβλήματά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν διαβάσω κάτι, θα ήθελα με λίγα λόγια να κάνω μια μικρή περίληψη της ομολογίας μου, για να ξέρετε όλοι ποιος είμαι. Το όνομά μου είναι Μέρμικας Κώστας, γεννήθηκα στα Τρίκαλα, η καταγωγή μου είναι από εκεί. Από μικρή ηλικία οι γονείς μου χωρίσανε, εγκατασταθήκαν στη Ρόδο, εκεί η μητέρα μου γνώρισε τον Κύριο. Περίπου τρίτη δημοτικού πήγα και εγώ μαζί της στη Ρόδο να μείνω. Εκεί με πήγε στην εκκλησία, εκεί αναγεννήθηκα, βαφτίστηκα ενίδατη, έλαβα το Πνεύμα το Άγιο σε πολύ μικρή ηλικία, 10-11 χρονών. Εκεί έμαθα για την ηλικία μου αρκετά πράγματα, αγάπησα τον Λόγο του Θεού, αγάπησα τον Κύριο. Όμως στην εφηβεία τα πράγματα λίγο δυσκολέψανε, βγήκα από την εκκλησία, απομακρύνθηκα, έμπλεξα έτσι με παρέες, με ναρκωτικά, με πράγματα άσχημα που ταλαιπωρούν τους νέους και ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος είχε ένα ωραίο σχέδιο. Έτσι μια μέρα με πήρα από τη Ρόδο, με μετέθεσε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Κύριος με ευλόγησε, κάτσα περίπου 4,5 με 5 χρόνια. Μου δίδαξε πολλά πράγματα, με έβαλε έτσι στο έργο του σιγά σιγά και εγώ μαζί με τα αδέλφια έτσι στο ευαγγελιστικό έργο. Και εκεί πέρα πήρα πολλές εμπειρίες και ευχαριστώ τον Θεό για αυτά τα χρόνια που ήμουν μαζί με αυτά τα αδέλφια και για το έργο αυτό, γιατί είναι πολύ πολύτιμο αυτό το έργο του ευαγγελισμού, το να ευαγγελίζουμε ψυχές και να έρχονται ψυχές αθάνατες στον Κύριο. Μετά με την ανεργία, η αναζήτηση εργασίας με έφερε εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα ο Κύριος άνοιξε δρόμο, βρήκα δουλειά. Γνώρισα εσάς, γνώρισα και τη Βάσο, παντρευτήκαμε και τώρα είμαστε εδώ πέρα με τη χάρη του Κυρίου. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τη σελίδα 909 από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζήτα 7. Και εδάφιο 11. Την δεν ακόλουθον ημέρα επορεύωτο ο Ιησούς εις πόλη ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύωτο μετ' αυτού ικανή εκ των μαθητών αυτού και όχλος πόλης. Ως δε πλησίασεν εις την πόλη, εις την πύλην της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός, Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή το χείρα και όχλος πόλης της πόλεως ήτο μετ' αυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτή και είπε προς αυτήν, μη κλαίε, και επλησιάσας ήγγισε των νεκροκράβατων, οι δε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε, νεανίσκε, προσέλεγω, σηκώθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρχισε να λαλεί και έδωκεν αυτόν εις τη μητέρα αυτού και κατέλαβε δε πάντας φόβος και εδόξαζαν τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός το λαόν αυτού. Και εξήρθεν ο λόγος αυτού περί αυτού εν όλη την Ιουδαία και εν πάση της περιχώρησης, αμήν, δόξα τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Ένα γεγονός που έχει λάβει χώρα τότε και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του, το Ευαγγέλιο του, είναι μόνο με γεγονότα. Δεν υπάρχουν μέσα ιστορίες, παραμύθια, αλλά ο λόγος του Θεού είναι πραγματικό γεγονός. Και σε αυτή την πόλη την Ναΐν, ένα μικρό χωριουδάκι, ασήμαντο, αλλά μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στα σύνορα του Ισραήλ, υπάρχει μια χείρα. Μια χείρα έχασε τον άντρα της, έναν γιο είχε κάνει και αυτόν ήρθε η στιγμή που τον έχασε. Και είναι μια δύσκολη στιγμή για αυτή τη χείρα. Μια στιγμή που δεν της έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει από κανέναν βοήθεια και δεν τη γνωρίζει ούτε καν ο Κύριος, ούτε να ζητήσει βοήθεια από κάπου.
και βλέπουμε λίγο παραπίσω τον Κύριο στην Καπερναού, μια μεγάλη πόλη που έχει συναγωγή, έχει, είναι εμπορική πόλη, έχει εμπόριο, έχει μια πόλη πολύ μεγάλη. Εκεί πέρα ένας εκατόνταρχος με έναν δούλο να τον παρακαλάνε οι Φαρισαίοι και βλέπουμε τον Κύριο να πηγαίνει να θεραπεύει έναν δούλο ενός εκατόνταρχου που θα λέγαμε ανόητα μπροστά στο γιο της, το νεκρό γιο της χείρας είναι, δεν συγκρίνεται το πρόβλημα. Και πολλές φορές έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο, όντως, αλλά να ξέρουμε αδερφοί ότι οι αδερφοί μας έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από μας πολλές φορές. Και δεν είναι καλό να συγκρίνουμε το πρόβλημά μας με το πρόβλημα του αδελφού μας. Και να βλέπουμε τον Κύριο να θεραπεύει κάποιον, να απαντάει σε κάτι και εμείς να πληγωνόμαστε, να παρεξηγιόμαστε. Για όλους, όλα τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά και ο Κύριος τα γνωρίζει. Αλλά η χείρα δεν έχει κάποιον να φωνάξει τον Ιησού, δεν γνωρίζει κάποιον, όπως ο εκατόνταρχος, δεν έχει το μέσο, δεν είναι καταξιωμένη μέσα στο λαό του Θεού, δεν την ξέρει κανένας, είναι μια χείρα σε ένα ασήμαντο χωριό. Είναι ένας άνθρωπος που κλαίει για το παιδί του μέσα σε ένα ταμείο, κλαίει για την κόρη του μέσα σε ένα ταμείο. Και βλέπει αυτός ο κόσμος να πηγαίνει το παιδί του που στον τάφο, στο θάνατο, και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι φοβερό. Και να νιώθει ότι δεν την ακούει κανένας. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κλαίει. Όμως αδελφοί, ο Κύριος δείχνει εύνοια στην χείρα της Καινής Διαθήκης. Ενώ δεν την ξέρει κανένας, ο Κύριος πηγαίνει και ο Κύριος, αδελφοί, δείχνει εύνοια και τα μάτια του πάντοτε τα ρίχνει στην χείρα της Καινής Διαθήκης. Στην χείρα εκείνη που βάζει τα 2 λεπτά στο χαζοφυλάκιο. Στη χείρα εκείνη που χτυπάει την πόρτα του άδικου κριτή. Σε αυτήν εδώ τη χείρα που δεν έχει καμιά ελπίδα κι όμως είναι μες στο λαό του Θεού και πιστεύει στο Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, αγαπάει την χείρα της Καινής Διαθήκης και την επισκέπτεται. Είναι ωραίο, αδελφοί, να έχουμε σαν τρόπο ζωής αυτόν που έχει εδώ ο Λόγος του Θεού. Τον τρόπο της ζωής της χείρας της Καινής Διαθήκης. Να δίνουμε όλη μας την περιουσία πνευματική και υλική ακόμα στο έργο του Θεού. Το βλέπει ο Θεός. Δεν πάει χαμένο. Εκείνη η χείρα που βάλει τα 2 λεπτά ξέρει το Λόγο του Θεού. Ξέρει ότι μεν σκορπίζουσι και όμως περισσεύουνε. Ξέρει ότι και τα 2 λεπτά που θα δώσει, Κύριος θα τις θα δώσει πάλι πίσω. Δεν θα στερηθεί. Δεν είδα, λέει, το δίκαιο εγκατελειμμένο και να ζητάει η ψυχή αυτού να φάει. Θα φροντίσει ο Κύριος. Ξέρει η χείρα ότι επιμένοντας θα πάρει την αίτησή της από τον άδικο κριτή, βέβαια, από τον άδικο κριτή. Και δεν αποκάμει, δεν κουράζεται, δεν ακούει λόγια, αλλά επιμένει. Είναι ωραία η ζωή της χείρας, της Καινής Διαθήκης. Η τελευταία θέση, όχι κατά το φαινόμενο, αλλά κατά την ουσία. Δηλαδή, η χείρα της Καινής Διαθήκης έχει 3 χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρω εγώ. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δίνει όλο της το είναι στο έργο του Θεού. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι προσεύχεται και δεν αποκάμει. Και το τρίτο είναι, αδελφοί, ότι παίρνει την τελευταία θέση μέσα στο λαό του Θεού. Κατά την ουσία, υπηρετώντας αυτή τη ζωή, αν την εκαρπωθεί ο κάθε ένας μας, είναι βέβαιο ότι ο Κύριος θα τον επισκεφθεί ακόμα και στην Αΐν, εκεί, σε ένα μικρό χωριό ασήμαντο που μπορεί να λέγεται ταμείο σου και να μην το ξέρει κανένας το πρόβλημά σου και να νιώθεις ότι κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
και να νιώσεις ότι και κανένας δεν σε καταλαβαίνει. Πού να το φωνάξεις και να βλέπεις κάποιον που είναι πιο επιφανής, θα λέγαμε, από σένα, να προσεύχονται με πιο πολύ ζήλο, με πιο πολύ θέρμη. Μην απογοητεύεσαι. Μα εμένα δεν προσευχήθηκε ποτέ κανένας έτσι. Εγώ είμαι στο ταμείο μου, εκεί, μόνος μου, μόνη μου, και το πρόβλημά μου είναι σημαντικό. Το παιδί μου είναι νεκρό στον κόσμο. Ο κόσμος το φέρει, πηγαίνει να το θάψει, και αν το θάψει, τελείωσε. Ποιος θα μου το δώσει πίσω? Χωρίς ελπίδα. Κι όμως, αδελφοί, είναι γεγραμμένο και είναι επαγγελία ότι ο Κύριος θα επισκεφθεί τη χείρα της Καινής Διαθήκης. Πολλοί θέλουν να γίνουν επιφανείς. Μήπως έτσι λύσουν το πρόβλημά τους, μήπως κάποιος τους δει, και προσπαθούν να κάνουν πράγματα μέσα στο λαό του Θεού για να φανούνε. Να φανούνε. Και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί καλοπροαίρετα, με καλή καρδιά, για να φανεί. Αλλά η ζωή της χείρας, η τελευταία θέση, είναι πάντα η καλύτερη. Θυμάμαι, ας πούμε, μια εμπειρία γι' αυτό. Είχαμε πάει 4 αδέλφια να κάνουμε μια αίτηση. Μας είπε μια αδερφούλα που δούλευε εκεί, χρειάζονται, λέει, άτομα. Ελάτε να κάνετε μια αίτηση και ό,τι κάνει ο Κύριος μου, ό,τι θέλει ο Χριστός. Πάμε και οι 4, συναντιόμαστε, πηγαίνουμε κάτω. Ανεβαίναμε ένας-ένας. Ανεβαίνει ο πρώτος, κατεβαίνει. Μας λέει, πω πω αδερφοί, νιώθω ότι ο Κύριος θα μου δώσει τη δουλειά, έχω μια ειρήνη. Εγώ τον ακούω, λέω, πω πω, τον Κακομύρη τώρα, λέω, ποιος θα τον παρηγορήσει τώρα αυτόν άμα δεν τον πάρω στη δουλειά. Ανεβαίνουμε και οι άλλοι 3, μας είπε βέβαια πολύ ωραία λόγια εκείνος ο άνθρωπος, θα μας πάρει στη δουλειά, θα μας δώσει θέσεις, αυτό, εκείνο το άλλο. Τέλος πάντων, όταν πήγαινα σπίτι, έλεγα στο δρόμο, κύριε, λέω, άμα με πάρει εμένα στη δουλειά, θα πω τον άνθρωπο εκεί πέρα, σε παρακαλώ, πάρε, ας πούμε, το συγκεκριμένο τον αδερφό, γιατί είναι και νιώπαντρος, λέω, του δώσω τη θέση μου, λέω, αλλά θα του πω να μην το πει σε κανέναν. Αλλά μέσα μου η καρδιά μου ήθελε να το πει, ήθελα να φανώ, ήθελα να βγω μπροστά, να με δει, να δείξω ότι είμαι κάποιος. Έλεγε η καρδιά μου να το πει. Εγώ έλεγα, ας πούμε, στον εαυτό μου, όχι, να μην το πει. Και είχα αυτή τη διαμάχη με τον εαυτό μου, αλλά έβλεπα ότι η καρδιά μου ήθελε. Και όπως πήγαινα σπίτι, με επισκέφτεται ο Κύριος και ακούω τη φωνή του. Και μου λέει, Κώστα, θέλω υπάκους, όχι ήρωες. Το να γίνεις ήρωας, το να γίνεις κάποιος, δεν είναι ούτε το τρέχοντος, ούτε το θέλοντος. Είναι το ελεούντος Θεού. Το να υπακούς όμως είναι και του θέλοντος και του τρέχοντος. Και λέω, κύριε, λέω, συγγνώμη, λέω, δεν θα... Την επόμενη εβδομάδα έρχεται ένας από τους 3 αδελφούς. Λέει, έμαθες, λέει, τα νέα στην εκκλησία? Λέω, όχι. Λέει, τον Άρη, λέει, τον πήρα στη δουλειά. Φω, πω, λέω, τώρα εγώ ήθελα να του δώσω και τη θέση μου, λέω, εκεί πέρα, τον πήρα στη δουλειά. Λέω, κύριε, λέω, τελικά είσαι μεγάλος. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται πάλι ο ίδιος αδερφός. Μου λέει, έμαθες, λέει, τι έγινε? Λέω, όχι, πού να μάθω. Λέει, έκατσε, λέω, Άρης, μια εβδομάδα, λέει, στη δουλειά. Και τον εκτιμήσαν πάρα πολύ. Και του είπαν, Άρη, έχεις, λέει, κάποιον, λέει, να τον πάρουμε για δουλειά? Λέει, έχω, λέει. Λέει, πες τους αυτούς που θα έρθουν να γράψουν κάτω-κάτω το όνομά σου. Και πήγα εγώ, λοιπόν, εκεί που θα του δίνε τη δουλειά, έγραψα το βιογραφικό μου και κάτω-κάτω έγραψα και το όνομά του για να με πάρουν στη δουλειά. Αυτά κάνει ο Κύριος. Είναι ωραίο να παίρνουμε την τελευταία θέση. Είναι ωραίο να παίρνουμε τη θέση, να έχουμε τη ζωή της χείρας της Καινής Διαθήκης. Να δίνουμε όλη μας την καρδιά στο έργο του Θεού. Αυτό που μπορούμε. Να προσευχόμαστε και να μην αποκάμουμε. Και όχι μόνο όταν λάβουμε τα αιτήματά μας. Δεν τελειώνει η μάχη όταν λάβουμε ένα αίτημα. Γιατί στον ίδιο πόλεμο είμαστε όλοι. Και ο αδελφός μας δίπλα έχει και αυτός αιτήματα. Έχει και αυτός οικογένεια. Και η οικογένεια του κάθε ένα είναι πολύ μεγαλύτερη υπόθεση από το να μην του μειώσουν τη σύνταξη ή να μην χάσει τη δουλειά του
ή να βρει δουλειά, είναι πολύ μεγαλύτερο η ψυχή του ανθρώπου παρά το πρόσχερος, ο πρόσχερος βίος που ζούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του. Ευχαριστώ και εγώ το Θεό που με αξίωσε να σταθώ εδώ πέρα. Ευχαριστώ τον Θεό που με έθεσε σε αυτή την Εκκλησία και τον ευχαριστώ για όλα και για όλους σας και για σας. Αμήν.